την έντονη ανησυχία τους για την πορεία των εργασιών στο πολυόροφο κτίριο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Πάτρας, ο Άγιος Αμβρέας, εκφράζουν οι εργαζόμενοι. Το έργο αυτό θα έπρεπε να παραδοθεί στις 31 Δωδεκάτου του 2015, ημερομηνία που τέλειωνε και το ΕΣΠΑ, όπου είχε ενταχθεί με δουλειά, προσπάθεια της περιφέρειας, η οποία έβαζε και το σύνολο των χρημάτων. Δυστυχώς όμως με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν είδε σοβαρά το συγκεκριμένο αυτό έργο, η οποία δεν έτρεξε όπως θα έπρεπε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η οποία δεν είδε και δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της τις παρεμβάσεις που κάναμε τόσο εμείς όσο και η περιφέρεια σε ό,τι αφορά την έγκαιρη και συνεχή εκταμίευση των απαιτούμενων χρημάτων, μια διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν και οι εργασίες τον Αύγουστο για 2 περίπου μήνες. Δυστυχώς όλα αυτά μας οδήγησαν, αυτή η κυβερνητική ολιγορία μας οδήγησε στο να μην παραδοθεί, να μην παραδίδεται το έργο την 31 Δωδεκάτου του 2015. Οι εργασίες έχουν παγώσει και η ΔΕΠΑΝΟΜ είναι άφαντη. Καταβάλλονται αυτή τη στιγμή, αυτές οι μέρες, υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να πετύχουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκταμίευση χρημάτων για τις δουλειές που έχουν ήδη γίνει και βαίνουν προς το τέλος. Δυστυχώς βεβαίως οφείλω να πω ότι απευθυνόμαστε σε ό,τι μη ακουόντων. Η ΔΕΠΑΝΟΜ που έχει και την ευθύνη του έργου είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξαφανισμένη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τρέφουμε την ελπίδα ότι μέχρι αύριο κάτι μπορεί να γίνει. Και αυτό το κάτι είναι ότι εάν και εφόσον εκταμιευθούν αρκετά χρήματα από τα 4 εκατομμύρια ευρώ που οφείλονται, έχουμε την ελπίδα ότι εάν εκταμιευθούν, όπως είπα, πολλά χρήματα και πάνε λίγα στην επόμενη χρονιά, θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι το έργο θα παραδοθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Δεδομένου ότι τα υπολοιπόμενα ποσά πιθανά να μεταφερθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που ως γνωστόν εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα προβλήματα που ξέρουμε στον οικονομικό τομέα της χώρας μας. Εάν και εφόσον δεν γίνει όμως η εκταμίευση και πάνε πολλά χρήματα υπόλοιπα δηλαδή για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι πραγματικά το έργο θα παραπευθεί στις καλένδες και θα είναι άγνωστο πότε θα παραδοθεί προς χρήση. Υπενθυμίζουμε πως το πολυόροφο κτίριο του νοσηλευτικού ιδρύματος υπέστη σοβαρές ζημιές το 2008 με τον φωνικό σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή.